Στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, καθώς μανιασμένοι άνεμοι πνέουν από τα ξημερώματα στο νησί. Τα μποφόρ παρέσυραν μηχανάκια, στην πλατεία Ελευθερίας αποκολλήθηκε τμήμα μεταλλικού στήλου και η ένταση των ανέμων προκάλεσε ανησυχία. Στον Φινοκαλιά Λασιθίου κατερρυφθη κάθε ρεκόρ, καθώς οι μέγιστες ρηπές άγγιξαν τα 173,8 χιλιόμετρα την ώρα. Στους κάμπους Κεραμιών Χανίων τα 108 και στο φράγμα ποταμών Ερεθύμνου τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η επέλαση αφρικανικής σκόνης εκτόξευσε και τη θερμοκρασία που άγγιξε το μεσημέρι στην Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη πολιορκείται από την αφρικανική σκόνη, ένα λευκό πέπλο απλώθηκε πάνω από το νησί και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Πόσο σας δυσκολεύει ο νοτιάς? Πάρα πολύ. Υπάρχει άνθρωπος που να μην δυσκολεύεται? Πάρα πολύ. Κατάθλιψη. Συν όλα τα άλλα. Συγκεντρώσεις σκόνης που άγγιξαν κόκκινο κατέγραψε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνεργάζεται με την περιφέρεια στο σταθμό του Φινοκαλιά. Με φυσιολογικό όριο τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, την Πέμπτη καταγράφηκαν 90, σήμερα Παρασκευή έφτασαν τα 200 και η εκτίμηση για το Σάββατο είναι ότι θα φτάσουν τα 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μεγάλες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε αύριο το πρωί. Σε όλη την Κρήτη. Η σκόνη αυτή κινείται ουσιαστικά από ένα χαμηλό βαραμετρικό το οποίο μας έρχεται από δυτικά και μας φέρνει τη σκόνη από τη Λιβύη και την Ισία και Λιβύη και πιάνει πρώτα τα Χανιά και μετά το Ηράκλειο και φεύγει προς Ανατολάς. Ακόμα και αν οι κρητικοί έχουν συνηθίσει τις συχνές επισκέψεις της σκόνης από την Αφρική, η δυσφορία για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα ήταν δεδομένη. Η σκόνη είναι με ενοχλεί. Ο αέρας που φυσάει πολύ με φοβίζει. Δυσφορία, έτσι. Ναι. Και η Κρήτη δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα, αφού θα βρεθεί και πάλι σε κλοιό. Περιμένουμε λοιπόν ότι και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν φαινόμενα σκόνης, οπότε αν υπολογίζετε την Τετάρτη πάλι θα ξαναδούμε τα ίδια φαινόμενα. Τώρα με τη ένταση, αυτό θα πρέπει να μας το πούνε τις επόμενες μέρες τα μοντέλα. Οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα, καθώς μια πτήση της EasyJet κατευθύνθηκε στα Χανιά αντί για το Ηράκλειο μετά αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης. Νωρίτερα, μια πτήση της Κόντορ από Αμβούργο δεν κατάφερε να προσγειωθεί μετά από αποτυχημένες προσπάθειες και προσγειώθηκε στα Χανιά. Και δυσκολίες στη διαδικασία απογείωσης και για την Eurowings που εκτελούσε την πτήση από Ηράκλειο προς Αμβούργο. Πάντως, σύντομα το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενισχύεται με νέο εξοπλισμό, με τον οποίο αναλύεται η μεταφορά ρήπων και η επιβάρυνση της υγείας μας.